Θείος ακολουθία της αδελφής μας Μαρίας Ζωγράφου, της κατασάρκας συζύγου του Παντελή Ζωγράφου που ήταν επί τόσα έτη ψάρτης σε αυτόν τον ιερό ναό και κόσμησε την πόλη αυτή της Αμαίας με την παρουσία του, με τα διοικητικά του, με την τάξη του, με τα ωραία του. Δεν ήμουν παρόν, γιατί ευρισκόμουν εις την Τρίπολη, επειδή εκεί συνέβη κάποια κηδεία και ήταν πνευματικό μου παιδί και έπρεπε να πάω, με βρήκαν στον δρόμο, στο αεροπλάνο συγκεκριμένο. Ο θάνατος και η είδηση σ' αφήσει. Για τούτο εθεώρησα πάρα πολύ καλό και ζήτησα από τον Άγιο Μιλίκου, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής της Αγίας Αναστασίας, και ήρθε ο άνθρωπος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και από τις θέσεις αυτής και ετέλεσε την εξόδια ακολουθία, το μυστήριο του θανάτου, το μυστήριο της εξοδίου ακολουθίας. Μου δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία σήμερα στο τεσσαρακολουθήμενο μνημόσυνό της, που είναι προς τιμήν της. Τα μνημόσυνα της Εκκλησίας είναι τρίτα, έντα, τεσσαρακοστά και εννιάρχια. Τρίτα, προς τιμήν του Αγίου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Τα νιάτα που λέμε, τα εννιάμερα, είναι προς τιμήν των Αγίων εννέα καθμάτων των Αγγέλων. Μετέπειτα έχουμε τρίμερα, εννιάμερα, τα σαράντα που είναι προς τιμήν του προσώπου, αλλά και κυρίως για την ημέρα της αναλήψεως του Κυρίου, και τα εννιάψια, τα οποία είναι πλέον υπέρ της οικογενείας και στηριγμότης, τα χρόνια τα οποία τελούμε για τους ανθρώπους. Θα ήθελα μια κουβέντα για το γεγονός του σημερινό. Η οικογένεια Ζωγράφου, το λέω πολλές φορές, θα το πω άλλη μια φορά, όπως και άλλες οικογένειες μέσα στην Μικρόπολη μας, δεν περιεργάζεται την Εκκλησία, αλλά εργάζεται και την Εκκλησία. Τόσο ο Παντελής, όσο η Κατερίνα, όσο και ο αδερφός της ο Κώστας, τα παιδιά τους και μάλιστα και η οικογένεια με την οποία ήρθαν στην κοινωνία του κυρίου Καραστέλη, δεν κατεργάζονται ή επεργάζονται εναντίον της Εκκλησίας πράγματα, αλλά εργάζονται για την Εκκλησία. Δεν περιεργάζονται την Εκκλησία. Και αυτό θα ήθελα να το πω έξω από τα δόντια. Εκείνο όμως που με συγκλονίζει σήμερα είναι ότι είναι ο Παντελής εδώ, ο Ζωγράφος, ο κύριος Παντελής, ο Ζωγράφος, ο οποίος μια ζωή ολόκληρη αισθάνθηκε στην γυναίκα αυτή, γιατί ο Θεός θέλησε να είναι δεμένη με μια αναπηρική καρέκλα ή το κρεβάτι. Και δεύτερον, γιατί τα παιδιά του και ο Κώστας, αλλά η Κατερίνα ιδίως, εκείνη ως γυναίκα, ως κόρη, αισθάνθηκε αξιοπρεπώς. Το επαναλαμβάνω και ο Κώστας και εκείνη στη μάνα του δίπλα και την βοήθησαν παρά τις ανηλυμένες υποχρεώσεις και του ενός, γιατί είναι υψηλός τέλεχος της κοινωνίας και της εταίρας ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα από την καρδιά μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη στην οικογένεια Ζωγράφου και να διαβεβαιώσω τον αγαπητό μου τον Παντελή. Όσο ζω και είμαι, θα μνημονεύω την γυναίκα σου προναπαύσεως, εσού υπέρ υγεία σου, των παιδιών σου και των εγγονιών σου και των συμπεριφέρων που έχεις, αγαπητέ μου Παντελή. Όμως, θα μνημονεύουμε τη Μαρία ως μάρτυρα επιγής που ετόμισε μέσα από την ομολογία της στο σετόνι και στο κρεβάτι να καθέξει Θεόν, να εραστεί Θεόν και τούτον εσταυρωμένο και αναστάθει. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην κόρη της, την Κατερίνα, για δύο λόγους. Μέχρι σήμερα η Κατερίνα, για να πετύχουμε το γεγονός να αναπλάσσουμε το προσκύνημα της Μεγάλης Παναγίας, εγώ ξέρω και εκείνη τι περάσαμε και με την περιφέρεια και με τη Διεύθυνση Αναστηλώσεως Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και με Αθήνα δηλαδή και με Θεσσαλονίκη για να μπορέσουμε να πετύχουμε εκείνη. Και τώρα, χθες την κάθεσα σπίτι, στο δικό μου το σπίτι, στο μέγαρο της, που μου έχει αφήσει ο προκατοχός μου, το οποίο και θα αναπλάσσω μέσα στο Παναγέρο ήδη. Την κάθεσα και της είπα ότι πρέπει να στηρίξουμε το γεγονός ότι θα φτιάξουμε το γεροκομείο μας. Και μάλιστα η μελέτη του, την οποία ξέρει πάρα πολύ καλά
Και εδώ ο κύριος Δήμαρχος, αλλά και εσείς, θα στοιχήσει μελέτη αυτή με τις 50.000 περίπου. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Βολιώτης έχει αναλάβει με την κυρία Σκιοπίδου την Καλλιρόη, θα μας τη χρηματοδοτήσει κατά το μέγιστο στο μέρος κατά το πολύ η επιμέρηση του κυρίου Δημάρχου και της Κατερίνας, ο ελληνικός πιστός. Για τούτο εκφράζω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου στην Κατερίνα και στον κύριο Δημάρχο για ό,τι μέχρι σήμερα έχουν προσφέρει για να μπορέσουμε μετέπειτα να φτιάξουμε το χειροκομείο. Το χειροκομείο θα στοιχήσει περί τα 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό θα το επιτύχουμε αν είμαστε ενωμένοι και το ζητήσουμε επάνω από την κυβέρνηση πριν ακόμα να έρθει η κυβέρνηση σε αυτή και ιδιαιτέρως από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε σχέδιο ότι θα μας στηρίξει κάτι τέτοιο. Το στήριγμα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο είναι η Κατερίνα, είναι ο κύριος Δικηκώστας, είναι ο κύριος Γιάννης ο Γιώργος, αλλά τι τα θες και γυρεύεις στην ψυχή μου, μιλάει εδώ εμένα. Γιατί βλέπεις, η ράση μου την αγνέα και εδώ θα τα πω, πίσω ακριβώς μαζί με τον προκατοχό μου, επειδή ξέρω ότι με αγαπήσατε, με λατρεύσατε και εγώ σας υπεραγάπησα και σας υπερλάτρεψα. Ευχαριστώ από τη θέση αυτή για ό,τι κάνεις. Να σας ανταποδώσει ο Θεός, να αγιάσει τη μάνα σου, να στηρίζει τον πατέρα σου και τον αδελφό σου και τα παιδιά σου και τα νύψια σου και να είστε πάντα επιτυχημένοι και κανονικοί. Τέλος, δεν το θυμίζει το διάλογο. Ο διάλογος μου θυμίζει να πω ότι σήμερα, όπως και όλες τις φορές εδώ, έχουμε αναμετάδοση από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως Μαρτυρία FM 97,1 μεγακύκλους από τα FM. Δώσαμε περίπου 32 και θα πάνε άλλες και μια δεκαετία χιλιάδες και βάλαμε κεραίες σε ολόκληρη την Μητρόπολη για να ακούγεται σε ολόκληρη την Μητρόπολη με τον κύριο Παπα-Νικολάου τον Δημήτρη. Όπως ξέρετε, ηλεκτρονικό και ειδικό σε αυτά. Παρακαλώ όλους σας, κλείστε τη ρημάδα την τηλεόραση. Κλείστε την τηλεόραση που εμπορίστηκε με βομολόγους, διαστροφής μέσω, έχει και θετικότητα σημεία, δεν μία μήνυση, αλλά εμπορίστηκε είναι αυτό που ακούσατε και μου κάνει εντύπωση ότι κανείς δεν υδρώνει το αυτοί. Ανοίξτε ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας να δείτε τι ωραία προγράμματα και τι ευλογία έχουμε. Έχουμε αναμετάδοση από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και παρεμβαίνουμε και εμείς όποτε χρειαστεί, όπως σήμερα, με τη Θεία Λειτουργία και το Ιερό Μνημόσυνο. Τέλος, να εκφράσω την αγάπη μου προς όλους, να ευχηθώ καλή και ευλογημένη την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να πω ότι την Κυριακή που μας έρχεται στις 26 του μηνός που είναι η γιορτή του Αγίου Θεοκρίτου, θα γιορτάσουμε εδώ, στην Αρναία, 25 το απόγευμα του Σαββάτου, θα γιορτάσουμε στο Παρεκκλήσιο της Παναγίας της Δακρυλοούσης, στον Εσπερινό, στις 6 το απόγευμα. Και το πρωί θα τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία εδώ, θα έχουμε και μετέξει ακόμα Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι θα έρθουν προς το. Σας προσκαλώ όλους, δεν θα δεχτούμε μετέπειτα καθόλου, δεν θα δεχτούμε μετέπειτα επισκέψεις και λόγω του COVID, αλλά και κυρίως γιατί από το απόγευμα και μετά αρχίζει ο πρώτος καταληκτικός του Εσπερινός, ο λεγόμενος της Συνόδου.